40 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται πως εξασφαλίζει η ΔΕΗ ΑΜΒΑ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλοντος και αηφόρο ανάπτυξης για έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων. Αυτό προκύπτει από τις επαφές που είχε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Βόλου Πάνος Κοτνιώτης με τον ειδικό γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και επικεφαλής του προγράμματος Ανδρέα Δρεαδάκη, καθώς και με αρμόδια στελέχη της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος. Αν τελικά εξασφαλιστούν τα χρήματα αυτά, θα πρόκειται για μείζον περιβαλλοντικό έργο χωρίς ιστορικό προηγούμενο που θα λύσει πιεστικά προβλήματα των κατοίκων των δημοτικών ενωτήτων του νέου Δήμου Βόλου και θα θωρακίσει ακόμη περισσότερο τον ευαίσθητο κόλπο του Παγασιτικού, τονίζουν στελέχη της ΔΕΗ ΑΜΒ. Φαίνεται ότι θα κλείσουμε σε ένα πρόγραμμα της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Εάν όντως αυτό επιβεβαιωθεί, και δεν θα ήθελα να καλλιεργήσω περισσότερες προσδοκίες πριν έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, σημαίνει ότι θα εκτελεστεί ένα έργο χωρίς ιστορικό προηγούμενο, που θα λύσει πιεστικές ανάγκες των κατοίκων όλων των δημοτικών ενωτήτων του νέου ενιαίου πια Δήμου Βόλου και κυρίως θα θωρακίσει ακόμα περισσότερο περιβαλλοντικά το Παγαστικό κόλπο. Αυτές τις μέρες πραγματοποιούνται συνεχείς σκέψεις στη ΔΕΗ ΑΜΒ ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των χρημάτων και να υπάρχει ετοιμότητα για γρήγορη δημοπράτηση έργων μόλις δοθεί το πράσινο φως. Υπάρχει μια έντονη προετοιμασία στη ΔΕΗ ΑΜΒ ώστε να δούμε πώς καλύτερα θα αξιοποιηθεί αυτό το πακέτο των 40 εκατομμυρίων, αν τελικά επαναλαμβάνω είμαστε σε αυτό το ύψος, και πώς θα υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα ώστε όταν δοθεί το πράσινο φως να μπορούν να τρέξουν οι δημοπρατήσεις σταδιακά των έργων, ώστε να απορροφηθούν το γρηγορότερο δυνατό οι πόροι και να είναι το γρηγορότερο δυνατό το αποτέλεσμα χειροπιαστό για τους κατοίκους της πόλης μας.